είσαι ο άνθρωπος που έχω μέσα στην καρδιά μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ για να κάνουμε έργο. Και από τη μια θέση που είμαι από αυτή τη θέση, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολλά πράγματα και πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε δύναμη. Είμαστε 8, συνολικά 21, αφαιρώ 2, 19 εγγραμματέοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν έργο για την Ελλάδα μας. Πάνω απ' όλα. Και να δούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί ανήκουμε στην Ευρώπη, έχουμε δυνατή φωνή και μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες για να δείξουμε το ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Και γι' αυτό για μένα σημαντικό. Με το βλέμμα στην Ελλάδα και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ πέρα. Τελειώνω, σε καλωσορίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι μεγάλη χαρά προσωπική για μένα αλλά και για ολόκληρο το Υπουργείο που μας επισκέπτεσαι. Είσαι ένας άνθρωπος που η δύναμη της ψυχής του είναι η δύναμη της ψυχής όλων των Ελλήνων. Μας δίνεις κουράγιο να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Είσαι ένα θετικό πρότυπο για τα νέα παιδιά. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γιατί τα νέα παιδιά πρέπει να έχουν τη δύναμη να ξεπερνάνε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν στη δουλειά τους. Πιστεύω ότι θα κάνεις θαυμάσια δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχεις την όθηση και τη δύναμη από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που σε ψήφισαν και που όπως τη βάση είχα προβλέψει πως περίπου θα είναι. Ήταν πολύ μεγάλο. Όταν το φαντάζεσαι, τίποτα το πιστεύεις. Όταν το δεις μόνο έχετε έτσι. Η αλήθεια. Αυτό που λέτε όμως είναι. Και για αυτό είναι βασικό όταν ένα μεγάλο μέρος του ποιο είναι ότι είναι ανάπηρος πολίτης. Και αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι ένας ανάπηρος πολίτης είναι ένας πολίτης πάρα πολύ και έχει τις ίδιες ανάγκες, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες επιθυμίες όπως έχει ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Δεν έχει σημασία πώς κάνω, πώς ήρθα εδώ, πώς κοιμάμαι τα βράδια, πώς δίνομαι, πώς ξυπνάω. Σημασία έχει ότι θέλω να τα κάνω. Και πρέπει το κράτος, η πολιτεία, σε όποιο επίπεδο, αν είναι και αυτό, Δήμος, Περιφέρεια, κεντρικό κράτος, να προωθεί και να δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης σε οποιοδήποτε πολίτη. Και για τους ανάπηρους συμπολίτες. Αυτό είναι ένα μέτρο και μια διαδικασία η οποία την έχουν καταλάβει σε μεγαλύτερο βαθμό τα δυτικά ευρωπαϊκά κράτη. Είμαστε σε θέση, ξέρω, και από αυτές τις δεσμεύσεις και το ίδιο του Πρωθυπουργού, ότι είναι στη φάση να δούμε την Ελλάδα να ρωτήσετε και σε αυτό το τομέα σε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Πιστεύω ότι με την δράση σου στο Ευρωκοινοβούλιο θα προωθήσεις αυτές τις πολιτικές και αυτές τις αξίες. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε όλος ο χώρος της δημόσιας διοίκησης και όλος ο χώρος της αυτοδιοίκησης παντού, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους δήμους της χώρας, θα πρέπει να διασφαλίσουν αυτό που το φαντάζομαι με ένα σλόγγαν, είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Και μπορούμε και πρέπει όλοι να έχουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας και να ζούμε μια ζωή σε συνθήκες ελευθερίας και αλληλεγγύης, όπως αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και το θέμα είναι όταν μιλάμε για αυτό που περιγράφεται με μια λέξη προσβασιμότητα. Προσβασιμότητα για όλους δεν αφορά, γιατί δυστυχώς είναι όταν λέμε προσβασιμότητα περιορίζεται αυτόματα η σκέψη μας σε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Προσβασιμότητα είναι οι ίδιοι πολίτες, οι πολίτες οι οποίοι έχουν είναι γονείς, μητέρες, πατέρες και έχουν το καρότσι το παιδικό, είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να κάνουν, να μετακινηθούν εύκολα, οπότε χρειάζονται μια μεγαλύτερη διευκόλυνση. Είναι γιατί όχι οι γυναίκες που φοράνε τα κούνια και δυσκολεύονται σε στους άσχημα προσβάσιμους χώρους να προσεγγίσουν υπηρεσίες, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
το τι θα κάνει το Υπουργείο για να φτιάξει τη δημόσια προσβασιμότητα. Άρα αυτά είναι θέματα ευθύνης. Ευθύνης είναι το πώς, αν θα υπάρξουν κάποια ειδικοί κανονισμοί πρόσληψης και συμμετοχής των ανάπλησης πολιτών μας για τη δημόσια διοίκηση και για τη δημόσια συμμετοχή. Αυτά είναι θέματα τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν κοιταχτεί μακρόν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα μιλάμε για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.